Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πάντησα. Ημέρα ελπίδος, αγάπης και χαράς είναι η ημέρα της Ανάστασης του Κυρίου, στο πρόσωπο του οποίου εκδηλώθηκε όλη η κακία του ανθρώπου και όμως σκόρπισε τα σκοτάδια, τόνισε στο αναστάσιμο μήνυμά του ο Σεβασμιότατος Μητροπόλητης Ξάνθης. Η Ανάσταση του Χριστού δίνει στον άνθρωπο χαρά και ελπίδα. Γιατί χωρίς την ελπίδα δεν μπορεί να ζήσει ποτέ κανένας άνθρωπος. Και η Ανάσταση του Χριστού αποδεικνύει ότι το φως δεν καλύπτεται από το σκοτάδι και η αγάπη δεν μπορεί να εξανεμιστεί από την κακία και από την αδικία. Μπορεί προς στιγμήν να βλέπουμε ότι επικρατεί το σκοτάδι ή επικρατεί η κακία, όπως το ζήσαμε την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος στο πρόσωπο του Χριστού, που θα λέγαμε ότι εκδηλώθηκε όλη η κακία των ανθρώπων. Όμως αυτήν η ημέρα διαλύει τα σκοτάδια και είναι η μέρα ελπίδος, αγάπης και χαράς. Η Εκκλησία ψάλλει σε έναν αναστάσιμο ύμνο και με τα λόγια του ύμνοδού μας διδάσκει: συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση και αλλήλους περιπτυξόμεθα, δηλαδή να αγκαλιάσει ο ένας τον άλλον, να δώσει το χέρι ο ένας τον άλλον. Και αν στην ζωή μας συνέβη κάτι που μας λύπησε, που μας στεναχώρεσε, συγχωρήσουμε πάντα τη Αναστάση, ούτως ώστε να αρχίσει μια καινούργια ζωή, μια καινούργια πορεία, όπως αυτή την οποία μας δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός, με το πάθος, με την υπομονή του, με τη συγχωρητικότητά του, αλλά και με την Ανάστασή του. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα και ο ήχος τους φτάνει στους μακρινούς ορίζοντες, σαν συμβολικός αντίλαλος της μουσικής συνθέσεως που εκτελούν σε ρυθμό πανηγυρικό οι ψυχές των χριστιανών. Το βαρύ σύννεφο που είχε σκεπάσει την καρδιά τους διαλύεται και προβάλλει ελπιδοφόρος και δυνατή Ανάσταση του Κυρίου για να θερμάνει τις καρδιές τους, να αναζωογονήσει την πίστη τους και να τους δώσει νέα ζωή.